Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρωινή επισκόπηση της Βουλής, Τετάρτη, 22 Μαρτίου, και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις από την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια. Στην ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής που ζήτησαν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, υπέρ τάχθηκαν 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά 55 βουλευτές της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απήχε. Στόχος της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, είναι η θωράκιση της ασφάλειας και της υγιεινής του νερού, που παραμένει δημόσιο αγαθό, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Θέλουμε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για να καταναλώνουν το νερό που πίνουν, για να γνωρίζουν οι πολίτες αν χρεώνονται ακριβά ή όχι το νερό το οποίο καταναλώνουν. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τον πολυτιμότερο πόρο. Γιατί πρέπει να σταματήσουν οι απώλειες. Γιατί καταναλώνουμε 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στη χώρα. Και το 65-70% αυτών προέρχεται από τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Σε λίγο θα βγάζουν πετρέλαιο αντί για νερό. Τόσο βαθιά έχουν πάει οι αγρότες για να χρησιμοποιήσουν νερό και να δέσουν τα κτήματά τους. Με τεράστιο κόστος ενεργειακό φυσικά, με τεράστιο κόστος για την καλλιέργειά τους και βέβαια καταστρέφοντας τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, αφού εισρέει θαλασσινό νερό και υπάρχει το φαινόμενο της φαλμύρωσης. Αυτά θα τα αφήσουμε για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του νερού. Οι μεγάλες εταιρείες και δίνεστλε, κομμάτι της BlackRock είναι να σλε, λόγω λειψιδρίας απαιτούν να πάψει να θεωρείται το νερό αγαθό. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση να υποταχθεί στη λογική μιας πολυεθνικής εταιρείας και να κάνει το νερό από αγαθό εμπορικό προϊόν. Να μην έχετε να πιείτε νερό τα επόμενα χρόνια, σας εύχομαι. Και να μην μπορείτε να πληρώσετε εσείς που νομοθετείτε έτσι. Είναι ντροπή. Ένα νομοσχέδιο που έχει ως στόχο την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη διάλυση ενός δημόσιου αγαθού, το πιο κρίσιμου δημόσιου αγαθού που είναι το νερό. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που βασίζεται σε μια παροχημένη αντικοινωνική αντίληψη που βρίσκεται στον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Ορίζουμε στο άρθρο 3, στους ορισμούς, δηλαδή στα δεδομένα, ότι οι πάροχοι ύδατος είναι μόνο οι δημόσιοι και δημοτικοί οργανισμοί ίδρευσης. Τελεία και παύλα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε ο νέος διευρυμένος ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής. Η Ρυθμιστική Αρχή δεν κάνει δημόσιες πολιτικές. Αν δεν μαζεύουν αρκετό, μετράνε αρκετά το νερό, είναι του κράτους η υποχρέωση να το κάνει. Αυτό δεν είναι μια ρυθμιστική αρχή. Οι ρυθμιστικές αρχές φτιαχτήκανε για άλλο πράγμα. Στη Βρετανία, στη Γαλλία δημιουργηθήκανε για τον ανταγωνισμό και για να δούνε για την κερδοφορία. Εάν, επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να αποκλειστούν ιδιώτες που διαχειρίζονται συμβάσεις παραχώρησης ύδατος σε τρίτους, αποκλείστε τους ιδιώτες ρητά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια στις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης περαιτέρω του νερού. Η αρχή πότε έγινε, για παράδειγμα, όσον αφορά τις δημόσιες αυτές τους πάροχους. Έγινε το 1980 με τον τότε νόμο της Νέας Δημοκρατίας που μετατράπηκαν οι ΔΕΙΑΠ σε ανώνυμες εταιρείες με σκοπό την ανταποδοτικότητα και την κερδοφορία. Τι να μας πούν για το νερό? Να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ήρθε για το νερό. Γιατί αν ερχόταν, θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να πει τι? Ότι είμαστε πολύ σπάταλοι, αυτό το επιχείρημα, γιατί το νερό είναι πολύ φτηνό και πρέπει να τα κρυβίνουμε, να το ιδιωτικοποιήσουμε, να κρυβίνει για να μην το σπαταλάμε. Να κρύψει δηλαδή ότι το νερό δεν σπαταλείται γιατί είναι φτηνό, αλλά γιατί μετά από 13 χρόνια μνημονίων δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει διαρροή το σύστημα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την επικράτεια. Γιατί δεν υπάρχει τεχνικός που να μπορεί να βουλώνει τις διαρροές. Η λέξη ρυθμιστική εξορισμού προϋποθέτει ένα πεδίο ανταγωνιστικό, άρα ένα πεδίο που λειτουργούν ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν κοροϊδεύετε λοιπόν τον κόσμο. Για να υπάρχει μια σοβαρή υποπτία, ένας έλεγχος
και να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες και κοστολόγησης και ανάκτησης του κόστους και τιμολόγησης του ύδατος. Ναι, η ρυθμιστική αρχή που είναι μια ανεξάρτητη αρχή και παραμένει βεβαίως δημόσια, είναι εκείνη στην οποία θα αναθέσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο. Τίποτε άλλο. Ούτε να βγάζουν τιμολόγια, ούτε κοστολόγια, ούτε τίποτε άλλο. Μεταξύ των διατάξεων που ψηφίστηκαν είναι και αυτή με την οποία αναστέλλεται η έκδοση του συνόλου των οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της Μυκόνου, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναφέρεται ιδιαίτερα στην πρόσφατη επίθεση εναντίον του αρχαιολόγου στο νησί των Κυκλάδων. Για άλλη μια φορά θα ξεκαθαρίσω ότι η κυβέρνηση, η απόφαση της κυβέρνησης είναι απόλυτη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία παρανομία, σε καμία αυθαιρεσία να νομιμοποιηθεί. Και οι δράστες της εγκληματικής και μαφιόζικης βεβαίως επίθεσης κατά του αρχαιολόγου θα τιμωρηθούν. Τέλος, την έντονη αντίδραση του Προεδρεύοντος Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε η επιλογή της βουλευτού του Μέρα 25 Μαρίας Απατσίδη να αγορεύσει φορώντας μπλούζα στην οποία αναγραφόταν 57 νεκροί, 156 υποκριτές. Αναφερόμενοι στην τραγωδία των Τεμπών. Εγώ σεβόμενος τον κανονισμό της Βουλής που ο Προεδρεύων απαγορεύεται να απαντά επί της ουσίας, δεν θα το κάνω όπως έκαναν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν, αλλά δεσμεύομαι με πρώτη ευκαιρία δημοσίως να πάρει πολύ σκληρή απάντηση η συνάδελφος κυρία Μπατζίδη. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων την αναβίωση των ρυθμίσεων των 120 και 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, αλλά και τη θέσπιση του προγράμματος επιβράβευσης για όσους ήταν συνεπείς παρά τις δυσκολίες, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή. Η αναβίωση των ρυθμίσεων για τις 120 δόσεις είναι το μέτρο που ξεχωρίζει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται δεύτερη και τρίτη ευκαιρία να οι συμπολίτες οι οποίοι βρέθηκαν με οφειλές να συνεχίσουν την προσπάθειά τους να είναι συνεπείς και να έχουν ως εκ τούτου την ευκαιρία να συνεχίσουν τις εργασίες τους και τις δουλειές τους και τη ζωή τους. Στο σημείο αυτό εστίασαν οι παρεμβάσεις των εισηγητών και αγορητών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μιλάμε για περιορισμένο αριθμό οφειλετών που θα ενταχθούν και βέβαια θεωρούμε ότι θα δεν θα καταφέρουν να παραμείνουν στις ρυθμίσεις. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να φέρει μια εξαρχής ρύθμιση 120 δόσεων, όπως έχει προτείνει το ΠΑΣΟ για τα χρέη προς το δημόσιο, με γενναία περικοπή προστήμων και προσαυξήσεων, εισηγείται με το νομοσχέδιο την αναβίωση των παλαιότερων ρυθμίσεων για τις 120 και τις 72 δόσεις. Αφήνει έτσι εκτός ρύθμισης νέα χρέη και οφειλές και επαναλαμβάνει διατάξεις που ως εκ του αποτελέσματος δεν απέδωσαν, είτε γιατί δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν οι οφειλέτες, είτε γιατί δεν είχαν πραγματικά κίνητρα. Στην πραγματικότητα πιστεύουμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα είναι αδιέξοδες, ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί δεν ακουμπούν ούτε στις πραγματικές αιτίες της απώλειας του εισοδήματος, ούτε αποτελούν και ουσιαστική ανακούφιση στους αυτοαποσχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες. Πρόκειται για μείωση φορολογικών συντελεστών και όχι για μειώσεις φόρων, υποστήριξε ο αγορητής Ελληνικής Λύσης, προκαλώντας την αντίδραση του Υφυπουργού Οικονομικών. Το σωστό θα ήταν να μιλάτε για μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Επειδή διαφορετικά ψεύδεστε, αφού οι φόροι ως φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν. Άλλο μείωση συντελεστών, άλλο μείωση φόρων. Όταν μειώνεις φορολογικούς συντελεστές, έχεις μείωση φόρων. Μην μπερδεύεστε εσείς όπως και η κυρία Χτσιόγλου με την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Είναι άλλο πράγμα. Επικριτική ήταν η στάση του αγορητή του Μέρα 25. Προθανάτιες ρυθμίσεις ονομάζω εμείς, τόσο για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τους φτωχούς και ανήμπορους οφειλέτες. Για την κυβέρνηση, το φέρνει το σχέδιο νόμο αυτό, την τελευταία ώρα πριν τις εκλογές, για τους οφειλέτες. Προθανάτιες ρυθμίσεις, διότι ο οικονομικός και συνακόλουθα ο βιολογικός θάνατος των οφειλετών που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές είναι βέβαιος κατά τη γνώμη μας ότι θα επέλθει.
Παραμένουμε στην Επιτροπή Οικονομικών. Επίπεδα ρεκόρ πενταετίας άγγιξαν οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων από φυσικά πρόσωπα το 2022, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο που θεσπίζει πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και περιέχει φορολογικές, τελωνιακές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Εκπρόσωποι φορέων διατύπωσαν τις θέσεις τους για το φορολογικό νομοσχέδιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σε παρέμβασή του να επισημαίνει πως οι πληρωμές φόρων φυσικών προσώπων για το 2022 άγγιξε τα επίπεδα ρεκόρ μετά τη μείωση των φόρων. Να ενημερώσω το Ελληνικό Κοινοβούλιο αν υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πλαίσιο ρυθμίσεων 72 και 120 δόσεων. Αν υπάρχει άλλη χώρα σήμερα που είναι να υλοποιεί ένα αντίστοιχο πλαίσιο ρυθμίσεων. Το 2022 οι πληρωμές εμπροθέσμως των φόρων ήταν σε επίπεδο ρεκόρ τελευταίας πενταετίας. Άρα, από τη μία παρουσιάζεται μια γενικευμένη εικόνα, φέρετε 72 και 120 δόσεις για όλους, για όλα τα χρέη, και από την άλλη το 83,3% της κοινωνίας πλήρωσε εμπροθέσμους όλους φόρους. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό αυτό πήγε από το 68% το 2018 στο 75% το 2022. Άρα είχαμε την υψηλότερη φορολογική συμμόρφωση το 2022, που σημαίνει ότι οι πολίτες μπόρεσαν να πληρώσουν τους φόρους εξαιτίας των μειώσεων φόρων, και ταυτόχρονα εισάγουμε και ένα ευνοϊκό πλαίσιο για να βοηθήσουμε κατηγορίες συμπατριωτών μας. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δυστυχώς και εντελώς ανεξήγητα έχει γυρίσει κυριολεκτικά την πλάτη απέναντι στις Ελληνίδες και στους Έλληνες στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους, απαξιώνοντάς τους, αφού όπως αποδεικνύεται αποφεύγει επιμελώς όχι μόνο να εφαρμόσει θεσμοθετημένες διατάξεις για σειρά θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι άντρες στρατιωτικοί, αλλά ακόμη και τις εξαγγελίες του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας. Το περίπλοκο σύστημα που περιγράφεται για τη δυνατότητα ένταξης σε νέες ρυθμίσεις ίσως δυσκολέψει λίγο τους φορολογούμενους στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 προτείνουμε η ρύθμιση αυτή να μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε ημερομηνία υπάρχουν οφειλές, ώστε να μπορεί να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός φορολογούμενων οι οποίοι αποκλείονται λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί. Επαναφέρουμε το αίτημά μας για την ύπαρξη ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού που θα είναι ο συγκεκριμένος κουβάς στον οποίο θα βάζουμε όλα αυτά τα χρηματικά ποσά, αρκετά μεγάλα, για να τα αποδώσουμε στο ελληνικό δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Δυστυχώς, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δεν διορθώνεται ριζικά το πρόβλημα. Έτσι, επιβεβαιώνεται τη διαχρονική μας προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ειδικού μισθολογίου. Τα άρθρα που αφορούν την ναυτιλία είναι στο σύνολό τους σε πολύ καλή, σωστή κατεύθυνση και το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος τα υποστηρίζει. Το πρώτο άρθρο αφορά την φορολόγηση των ρομνικών και των αλλιευτικών σκαφών. Είναι πολύ σωστά που μείνανε στο σύστημα tonnage tax. Υπάρχουν αρκετές θετικές διατάξεις, όπως αυτό της διατήρησης, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ, το άρθρο 35 που καταργεί το πρόστιμο εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, το οποίο όμως πρέπει με αυτό το νομοσχέδιο να συμπληρωθεί όσον αφορά και το φόρο διαμονής και το περιβαλλοντικό τέλος και το χαρτόσημο. Οι διατάξεις αυτές επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή εισπραξιμότητα, δηλαδή να εισπραχθεί ένα όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα χρέη από το κράτος. Όταν η πολιτεία έρχεται και παρουσιάζει μια παγιωμένη έλλειψη βούλησης, όπως για παράδειγμα με το άρθρο 91 που θα με απασχολήσει σήμερα, το προσωπικό βλέπει να μην του καταβάλλονται δεδουλευμένα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να συμπεριλαμβάνονται στις σημερινές ρυθμίσεις και αναφέρομαι στο επίδομα επικίνδυνης και αδιεθνής εργασίας των τεχνικών και των μηχανικών που εργάζονται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, των αναρχητών της ΕΡΤ, οι οποίοι εργάζονται σε ένα ύψος 100 και πλέον μέτρων από το έδαφος. Φέρω μια καινούργια ρύθμιση 72 δόσεων για ποιους? Για αυτούς που ήταν συνεπείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τηρούσαν τις ρυθμίσεις των 120 και 72 δόσεων που επαναλαμβάνω αναβιώσαμε δύο φορές και πλήρωναν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει ως βασικά θέματα τη δημιουργία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και τη σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας. Ειδική αναφορά έγινε και στα επαγγελματικά δικαιώματα αποφύτων των γεωπονικών σχολών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα για ψήφιση στην Ολομέλεια. Η ενοποίηση τεσσάρων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε έναν υπό την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα, η διεξαγωγή αγροτικής έρευνας και δημιουργία φορέα διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας είναι η βασική άξονα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εισάγεται στην Ολομέλεια. Μετά από απέτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει πρόταση προκειμένου να ληφθεί ομοιρία των αποφύτων 17 τμήματων γεωπονικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των οποίων δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Κρατάει πραγματικά σε μια βεβαιότητα πολλούς πτυχιούχους των πανεπιστημιακών αυτών σχολών των γεωπονικών ή γεωπονικής κατεύθυνσης. Λοιπόν, ενώ συμφωνούμε όλοι επί της ανάγκης να ρυθμιστεί αυτό το πλαίσιο, ευθύνη του Υπουργείου, και αυτό κάνει αυτό το διάστημα, αυτή τη στιγμή, είναι αυτό να γίνει και με τρόπο αντικειμενικό και με τρόπο που να είναι εντός του προβλεπόμενου κανονιστικού και νομοθετικού υφιστάμενου πλαισίου και βεβαίως με την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση από τους εμπλεκόμενους φορείς. Τι θεραπεύει αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν? Το αυτονόητο. Για έναν οργανισμό με πολλαπλό ρόλο που ως καθολικός διάδοχος τεσσάρων συγχωνευθέντων φορέων δεν κατάφερε να ενσωματώσει τις διαφορετικές στοχοθεσίες, να διαμορφώσει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του. Για σειραφή άρθρων έκανε λόγο η εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε ό,τι αφορά τον οργανισμό Δήμητρα είπε ότι πρόκειται για ένα συνοθήλευμα αντικειμένων. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του για την εμπλοκή ιδιωτών στους ελέγχους ποιότητας των προϊόντων. Ο έλεγχος για νοθεία, ελληνοποίησης, ποιότητα και σκροκέρδια είναι καθολική απέτηση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Η εκπαίδευση των αγροτών και η κατάρτιση των νέων και νεοεισερχόμενων, η επαφή με τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές και η διάχυση της γνώσης είναι κομβικά ζητούμενα της εποχής. Για νομοσχέδιο κατώτερων των περιστάσεων μίλησε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έγινε διαβούλευση με τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους. Θα ήθελα να σταθώ στο πρόβλημα των παράνομων ελληνοποιήσεων γάλακτος που ταλαιπωρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κτηνοτρόφους και καταναλωτές. Αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών φορέων της χώρας ο περιορισμός των οθεύσεων και των ελληνοποιήσεων που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τον προβληματισμό του για τους σκοπούς του φορέα διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας εξέφρασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στόχος σας, η συγκέντρωση της γης και ελαιοπαραγωγής σε λίγους μεγάλους. Εξάλλου, οι δύο μεγάλες φωτιές που γνώρισε αυτός ο ελαιώνας, ακριβώς σε αυτά τα αποκαίδια φτιάχνεται τον φορέα. Οι έλεγχοι από ιδιώτες να γίνονται μόνο επικουρικά, ζήτησε μεταξύ άλλων η ελληνική λύση. Συνεχίζεται η νοθεία. Δεν υπάρχουν διαχωρισμένοι ρόλοι ελεκτικών μηχανισμών, ενώ εμπλέκονται η ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ, ΑΔΕ και ΔΙΜΕΑ. Το κόστος στο ράφι δε είναι δυσανάλογο, όπου ανέφερε συγκεκριμένα ότι η φέτα φεύγει από 8,40 έως 8,60 ευρώ και φτάνει στο ράφι των σούπερ μάρκετ με 13 και 14 ευρώ, επειδή δεν ελέγχει σωστά το Υπουργείο Ανάπτυξης, μόνο θεωρίες. Προσλήψεις προσωπικού σε φορείς υπεύθυνους για την προστασία του ελαιώνα Άμφισσα ζήτησε το Μέρα25. Για την περαιτέρω επιβίωση του ελαιώνα, βεβαίως απαιτείται και η προστασία του από τις πυρκαγιές. Αυτό για να επιτευχθεί, χρειάζεται η δασική και η περιοριστική υπηρεσία να έχουν απαραίτητο προσωπικό και μέσα που σήμερα δεν έχουν. Διότι χωρίς αυτά ο ελαιώνας θα καταστραφεί. Στη Βουλή βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της Βουλής, υποδεχόμενος τον κύριο Ράμα, τόνισε πως η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα είναι η γέφυρα που ενώνει τις χώρες μας. Ενώ παράλληλα, ο κύριος Στασούλας στάθηκε και στην ανάγκη της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας μέσω της βελτίωσης των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, υποδέχεται στο Μέγαρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Εντι Ράμα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Αμέσως μετά, ο κύριος Στασούλας οδηγεί τον Αλβανό πρωθυπουργό στο σαλόνι του γραφείου του για την πραγματοποίηση της συνάντησης.
Ο πρόεδρος της Βουλής, αφού καλωσόρισε τον κύριο Ράμα, αναφέρθηκε στην ελληνική μειονότητα αλλά και στην αλβανική κοινότητα στη χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αποτελούν μια γέφυρα ενότητας για τις δύο χώρες. Είμαι βέβαιος όμως ότι σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη φάση που είναι οι σχέσεις μας, και με έμπνευση και με αυτοσχεδιασμό αλλά και με οργανωτικό πνεύμα, θα συμβάλλουν και τα δύο μέρη στη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών και θα αξιοποιήσουμε τη σπουδαία γέφυρα που μας ενώνει, που είναι η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα και η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Δερβισάνη, που τον συνοδεύσατε κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πολύ σωστά λόγια για την προκοπή της Αλβανίας, για την προκοπή της ελληνικής εθνικής μειονότητας και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σας. Αυτά όλα είναι ταυτισμένα. Εμείς πρόπερση γιορτάσαμε τα 40 χρόνια της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο από το Ταμείο Συνοχής, κύριε Πρωθυπουργέ, και από τα γεωργικά προγράμματα αυτά τα 40 χρόνια, η Ελλάδα ωφελήθηκε γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, πολύ σωστά, επιδιώκετε με πρόοδο την ευρωπαϊκή σας ολοκληρωμένη ένταξη. Πολύ σωστά η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας αυτό και πολύ σωστά οι δύο κοινότητες, η ελληνική εθνική μειονότητα και η αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα, αποτελούν για τις δύο χώρες σπουδαία γέφυρα συνεννόησης και συνεργασίας. Με αυτές τις σκέψεις, με τη βεβαιότητα της βελτίωσης των σχέσεών μας, με τη βεβαιότητα της βελτίωσης της προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και της βελτίωσης του επίπεδου ζωής στην Αλβανία, σας καλωσορίζω στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας από την πλευρά του ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε την επιθυμία του για τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές και γνωρίζουν συνεχή άνοδο, συνεχή βελτίωση. Η επιθυμία των δύο πλευρών για την ενδυνάμωση, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αναμφίβολα που στη βάση αυτών των σχέσεων είναι οι δύο λαοί μας και οι ισχυρές γέφυρες ανάμεταξύ μας είναι οι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Αλβανία και οι Αλβανοί πολίτες που διαβιούν στην Ελλάδα. Μετά τις δηλώσεις, ο πρόεδρος της Βουλής προσέφερε ως δώρο στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας ασημένιο στρογγυλό κουτί που στο καπάκι φέρει διακοσμητικό σχήμα τροχού, άμαξας, με μοτίβο από φράση του Ομήρου, μικρή προσφορά αλλά εγκάρδια, καθώς και μια ποιητική συλλογή. Και να κλείσουμε τώρα με τη συνάντηση που είχε το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γερμανίας με αντιπροσωπεία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνογερμανικών σχέσεων και η κοινή βούληση για την περαιτέρω ευάθυνσή τους επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση πολυμελούς αντιπροσωπείας βουλευτών του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης με το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γερμανίας. Παρουσία του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Δημήτρη Κερίδη και εκπροσώπων του Ιδρύματος Konrad Adenauer ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης βρέθηκε η διμερής οικονομική συνεργασία και το μεταναστευτικό, ενώ η ελληνική πλευρά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο εκρεμές ζήτημα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων. Βασικό σχήμα συνεργασίας των δύο χωρών σήμερα είναι το σχέδιο δράσης Ελλάδας-Γερμανίας, ο πέμπτος γύρος του οποίου έλαβε χώρα στις 12 Μαΐου του 2022 στο Βερολίνο και προσβλέπουμε στον έκτο γύρο, ο οποίος προβλέπεται να γίνει στην Αθήνα, και εκεί προσδοκούμε περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας σε διάφορους τομείς, όπως είναι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, τα θέματα ασφαλείας και ενέργειας που άπτονται της Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το Ελλάδα 2.0, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής πολλών ευρωπαϊκών αναπτυξιακών οργανισμών σε διάφορους τομείς, είτε είναι στον τουρισμό που αναφερθήκατε, είτε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, σε μοντέρνες προσεγγίσεις γύρω από την οικονομία. Δεν συμφωνούμε σε όλα. Ένα από αυτά είναι το χρονίζον εκκρεμές ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, το οποίο είναι υψής σημασίας για τον ελληνικό λαό.
Και από την πλευρά μας το εν λόγω ζήτημα παραμένει ανοιχτό και ελπίζουμε ότι η Γερμανία θα αναθεωρήσει τη στάση της. Θα πρέπει πιο αποφασιστικά να συνεργαστούμε μελλοντικά και τους εγωισμούς μας, ο ένας ή ο άλλος, να τους βάλουμε σε δεύτερη μοίρα προς το συμφέρον το κοινό. Αυτό λοιπόν τελικά είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να λύσουμε τις προκλήσεις, επί παραδείγματι το θέμα το μεταναστευτικό, όχι ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά με την υποστήριξη και την αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον. Το πρόβλημα το οποίο απασχολεί την Ελλάδα και τη Γερμανία και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το επίπεδο της μετανάστευσης, το μεταναστευτικό θέμα, το οποίο βεβαίως από την ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχουν δοθεί ικανοποιητικές λύσεις. Να σκεφτούμε το πώς η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι και ανθρωπιστική ταυτόχρονα, αλλά και πώς δεν θα γίνει τροχοπέδι στην ανάπτυξη των οικονομιών μας. Χωρίς αυτό το εργατικό δυναμικό, ένας οικονομικός κύκλος πάρα πολύ σημαντικός, όπως αυτός της αγροτικής οικονομίας και όχι μόνο, ενδέχεται πραγματικά να καταρρεύσει με πάρα πολύ επώδυνο τρόπο. Όταν έχουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα και μία εξισορρόπηση του βιωτικού επίπεδου μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, βλέπουμε ότι τελικά όσον αφορά το εποχικό προσωπικό η κατάσταση θα δυσκολέψει όλο και περισσότερα και αυτό θα αποτελέσει ένα κοινό ζήτημα. Εμείς θέλουμε τις επενδύσεις προφανώς από την Γερμανία, πιστεύουμε πάρα πολύ στη σχέση, δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη χωρίς ισχυρή Γερμανία. Και παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά εδώ στην Ελλάδα τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται και στις υπόλοιπες χώρες. Στο πλαίσιο, για παράδειγμα τώρα είχαμε το θέμα με τον Μακρόν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας, όπου ο μεν νότος θα μεταρρυθμίζεται, ο δε βοράς θα γίνεται πιο αλληλέγγυος. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα από την επικαιρότητα του Κοινοβουλίου. Ακολουθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με τις επίκαιρες ερωτήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 9. Να έχετε όλοι μια πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια.